Δώστε μια απάντηση. Έχετε απαντήσει. Ότι το Δεκέμβριο πληρώσαν επιδοτήσει που χρωστάγανε από το 8. Τι λέτε, ποιες επιδοτήσεις. 8 με 12 που χρωστάγανε, που το είχαν κάνει ρημαδιό, τα πληρώσαμε. Τι και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κυνηγάει για σκάνδαλο υπουργό του που δώσανε ψεύτικες επιδοτήσεις. Το ξέρετε το σκάνδαλο. Κατσιγάκι, μα ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω λεφτά που δημιουργήσαν οι υπουργοί του. Μιλάνε δηλαδή, οι υπουργοί του φαλυρίσαν την Ελλάδα. Υποθηκεύσαν, δώσανε ψεύτικες επιδοτήσεις. Εμείς πάντως δίναμε τις επιδοτήσεις. Το είπε χθες η επικαιρότητα. 15 Οκτωβρίου και 15 Δεκεμβρίου, κύριε Φάμελε. Τι θέλετε για του σκάνδαλου, Κατσιγάκι. Ζήτησε η Ευρώπη εσείς τα λεφτά. Θέλω να μου πείτε τι έχετε να πείτε για τους αγρότες των Σερών. Για πείτε μου, εδώ, σας προκαλώ. Τι έχετε να πείτε λοιπόν. Λοιπόν, ξέρετε λοιπόν πώς υποθηκεύσαν. Δεν μπορείτε να σπηλώνετε συνειδήσεις. Πώς υποθηκεύσαν λοιπόν τη λειτουργία της ζάχαρης στις Σέρες. Να σας πω τι κάνανε. Και είναι κλειστό το εργοστάσιο των Σερών και δεν λέει τίποτα, κύριε Ραμπατζή, γι' αυτό. Ναι. Εσείς είπατε ότι θα το ανοίξετε. Δώσανε 50 εκατομμύρια. Θα τα ανοίξετε. 50 εκατομμύρια στους εμπόρους ζάχαρης. Με συμβόλαια. Με δικό του δικά του ωφέλη δηλαδή. Έκανα ένα συμβόλαιο με τον κύριο Ραμπατζή. Έκανα σχόλιο τον κύριο Καπουλάκη. Βάστε μια απάντηση για να, και να ετοιμάζετε τον κύριο Χριστίδη. Ήταν Παρακαλώ, αφήστε το να πει για να ετοιμάζετε τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Σιόδρα. Να σας πω τι κάνω. Για τους φορολογικούς συμβάσεις. Αφήστε με να πω. Αφήστε με να πω. Αφήστε με να πω. Αυτό είναι το μείζον. Είπε ο κύριος οικονομέας, είχα μεγάλη συγκράτηση. Αυτό συγκράτησε, βέβαια. Λοιπόν. Οι διοικήσεις της ζάχαρης λοιπόν, τις οποίες είχαν καταστήσει τα προηγούμενα χρόνια και προφανώς και οι διοικήσεις της Νέας Δημοκρατίας και αφορά τη ζάχαρη, γιατί είναι από τις Σέρες η ζάχαρη. Έχει ένα πολύ σημαντικό εργοστάσιο, το οποίο το κλείσανε και πουλήσανε βέβαια και τον εξοπλισμό στη Λάρισα Ξυζάνθη. Αυτές οι κυβερνήσεις προηγούμενα. Κάναν το εξής. Κάναν ένα συμβόλαιο με έναν έμπορο ζάχαρης, με δύο συγκεκριμένα, και τους δώσανε ένα πιστωτικό όριο. Στο τέλος χρονιάς δεν πληρώσανε και δώσανε ακάλυπτες επιταγές. Την επόμενη χρονιά, αντί να τους σταματήσουν, τους δώσανε επέκταση πιστωτικού ορίου. Το συνεχίσαν αυτό για 5 χρόνια. 50 εκατομμύρια βάλαν τη ζάχαρη μέσα από τους εμπόρους που πουλάγανε. Είχαν μόνο δύο, δημιουργούσαν μονοπωλιακές συνθήκες. Προφανώς θα τακτοποίησαν μια χαρά. Το 50 εκατομμύρια βάλαν μέσα τη ζάχαρη. Το φαντάζεστε. Μόνο τη ζάχαρη.